Γεια σας φίλοι μου, στο προηγούμενο βίντεο σας μίλησα για τη διαδικτυακή ταυτότητα και τη διαδικτυακή παρουσία. Ποια είναι η διαφορά τους όμως, αν δεν την γνωρίζετε μπείτε να βρείτε το αντίστοιχο βίντεο ή το podcast, δεν ξέρω τι τύπος είστε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι και στις δύο περιπτώσεις τα εργαλεία είναι τα ίδια. Μιλάμε για ιστοσελίδα, μιλάμε για newsletter, μιλάμε για διαφήμιση στο διαδίκτυο, για social media, έτσι, και φυσικά για ανάλυση, καταγραφή και αξιολόγηση. Τη διαδικασία αυτή, που, την πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, η οποία είναι αυτή που ορίζει αν είμαστε αποτελεσματικοί ή όχι. Ωστόσο, αν και τα εργαλεία είναι τα ίδια, ο τρόπο εφαρμογής διαφέρει. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό είναι που πρέπει να μου προσέξετε. Γιατί όταν μιλάμε για διαδικτυακή ταυτότητα, μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές και πιο δύσκολες ενέργειες, που μπορεί να κοστίζει περισσότερο, αλλά είναι σίγουρα πιο επαγγελματικό και πιο αποδοτικό, ειδικά σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, όταν μιλάμε για διαδικτυακή παρουσία, η εφαρμογή της είναι αρκετά πιο εύκολη και το αποτέλεσμά της μπορεί να είναι αποτελεσματικό, αρκετά αποτελεσματικό ή αρκετά καταστροφικό. Γι' αυτό θέλουμε την πρώτη περίπτωση έτσι ώστε να έχουμε τις λιγότερες πιθανότητες να αποτύχουμε. Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist και άλλο ένα μάθημα έφτασε στο τέλος του, που με απλά, λιτά, κατανοητά λόγια προσπαθώ να μοιραστώ τη γνώση μου μαζί σας. Ακολουθήστε με στο κανάλι μου στο YouTube ή σε οποιοδήποτε podcast player εσείς επιλέγετε, παντού θα με βρείτε, και φυσικά σε όλα τα social media. Μην ξεχάσετε να μου αφήσετε σε σχόλιο τι επόμενο βιντεάκι θέλετε να δείτε από εμένα. Ποιο θέλετε να είναι τέλος πάντων το επόμενο μάθημά μας. Θέλω να ξέρω. Αυτά. Γεια σας.